Για να δούμε μαζί, Γιώργο μου, τη νέα μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να δούμε αυτό το φάρμακο κατά του πληθωρισμού κατά πόσο αποδεί σιγά σιγά ή υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις ή αναθεώρηση από πλευράς κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης. Δεν είναι πολλές φορές που έχουμε τη χαρά να λέμε καλές ειδήσεις στα θέματα οικονομίας. Αυτή είναι μια από αυτές. Χθες είχαμε ακόμη μια μείωση στις τάξεις του 0,25% και αναμένεται ότι θα συνεχίσει αυτή η μείωση και το Δεκέμβριο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Μάλιστα, οι αγορές στοιχηματίζουν πως θα έχουμε ακόμη μια μείωση και το Δεκέμβριο. Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι από τον Ιούνιο ξεκίνησαν να μειώνονται τα επιτόκια, θα έχουμε πέσει κάτω κατά μία μονάδα. Ναι. Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, που είναι πολύ καλά νέα, ιδιαίτερα για τους δανειολήπτες, οι οποίοι δανείστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και χρωστούν πάρα πολλά χρήματα. Από την άλλη, θεωρούμε ότι εντάξει, ο πληθωρισμός δεν είναι σίγουρο ότι έχει τελειώσει, αλλά το σίγουρο είναι ότι και με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, ότι έχει υποχωρήσει κάτω από το 2%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σίγουρη ακόμη αν θα σταθεροποιηθεί κάτω από το 2%, αλλά αν συμβεί αυτό, ενδεχομένως του χρόνου αυτή την εποχή να μιλάμε για ένα επιτόκιο της τάξης του 2% σε σχέση με 3,25% που έχουμε σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Ναι. Τώρα, για να πάμε να δούμε τι σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτό, Κάτια, και ιδιαίτερα για όσους έχουν δάνεια στεγαστικά, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των δανείων το οποίο αφορούν τα νοικοκυριά. Ένα δάνειο 20ετές, το οποίο είχε τον Ιούνιο ένα επιτόκιο 6,5%, ακριβώς γιατί το κειμενόμενο του είχε αυξηθεί, πλήρωνε μία δόση της τάξης των 1.492 ευρώ. Mm-hmm. Ένα δάνειο 200.000 ευρώ, σημαίνει ένα πρόσφατο δάνειο. Σήμερα το επιτόκιο έχει πέσει στο 5,4% και η δόση του στα 1.364. Κάνει μία εξοικονόμηση της τάξης των 490... Συγγνώμη, κάνει μία εξοικονόμηση της τάξης των 128 το ευρώ μήνα. Το μήνα. Είχε για 536 το χρόνο. Ένα λεπτό, Γιώργο μου. Σήμερα εννοείς ότι με τη χθεσινή μείωση. Ναι, με τη χθεσινή μείωση. Ναι, διότι παρακολουθούμε όπως και με τα καύσιμα, αυτό το φαινόμενο ρουκέτσας και φτερού, το έχουμε λίγο και με τα επιτόκια εδώ στην χώρα μας. Φωνάζουν οι δανειολήπτες ότι λίγο αργεί να έρθει το χαμπάρι. Όχι. Οι τράπεζες είναι σύμφωνα με τα δεδομένα τους και σύμφωνα με το συμβόλαιο. Θα γίνει η αναπροσαρμογή άμεσα. Δεν μπορούν οι τράπεζες να κάνουν τους κεφαλικούς τους, ούτε και πρέπει να αφήνουμε να νοηθεί ότι οποιοδήποτε μπορεί να παραβιάσει το συμβόλαιο. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανέβαιναν, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο θα κατέβουν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η δόση Οκτωβρίου θα είναι με το επιτόκιο αυτό το 5,4. Ναι, η δόση στο τέλος του μήνα, ο λογαριασμός που θα πάρουν θα είναι στο 5,4, θα προσμετρηθούν οι μέρες, ενδεχομένως να μην είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Θα είναι λίγες μέρες που έχουν απομείνει. Λιγότερο από τις μισές. Λοιπόν, σωστό. Και η σημασία είναι σε αυτό που μας λες για το ότι συνεχίζεται αυτή η καθοδική πορεία. Έτσι. Επειδή υπάρχει και αλλαγή σκηνικού και είναι και η ανάπτυξη, ο ρυθμός της που υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βοηθηθεί και εκεί η κατάσταση. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε, Γιώργο, που Δεκέμβριο λες τα επόμενα μαντάτ. Ναι, Δεκέμβριο περιμένουμε και άλλη μείωση, εκτός και να αλλάξουν τα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτοί που πήγαν σε ένα σταθερό τώρα μπορεί να το μετανιώσουν κάποια στιγμή. Το σταθερό οι τράπεζες το έχουν δώσει υπολογίζοντας ακριβώς αυτή την καθοδική πορεία. Μάλιστα. Οπότε αυτοί που έχουν πάρει σταθερό έχουν κατά πάσα πιθανότητα έχουν κλειδώσει έναν επιτόκιο με αυτόν το οποίο θα πάρουν όσοι έχουν κειμενόμενο την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Σε χαιρετώ.